Χαίρετε κυρίες και κύριοι, επεισοδιακή ήταν η σημερινή εξέλιξη στην δίκη της δολοφονίας της Ελένης στο Παλούδι με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την αγόρευση της εισαγγελέως Αριστοτελίας Δόγκα. Στην πολύ ωραία αγόρευσή της, η εισαγγελέας που μάλιστα κατάγεται από τη Ρόδο, αποδόμησε έναν προς έναν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων, ενώ παράλληλα με τη δικαιοσύνη που εγγυήθηκε πως θα αποδοθεί, επιχείρησε να δώσει κουράγιο και δύναμη στους δύο χαροκαμένους γονείς της άτυχης Ελένης. Στις λεπτομέρειες της δίκης και της δολοφονίας αναφέρθηκε μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση Αιγαίου η δημοσιογράφος Στασούλα Παπανικολάου, που κάλυψε από την πρώτη στιγμή την υπόθεση για λογαριασμό του Star Channel. Ήταν μια επεισοδιακή μέρα σήμερα. Ήταν μια δίκη με πολύ τεταμένο κλίμα. Και αυτό εξαιτίας της αγόρευσης εισαγγελέως, η οποία ούτε ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών αντιδρά, διότι στην αγόρευση της εισαγγελέας είπε ότι δεν είστε συλλειτουργοί. Συλλειτουργοί είναι όσοι θέλουν να αποδοθεί η αλήθεια. Εσείς τους επί της ουσίας τους βάλατε να πούνε κάποια ψέματα. Κάνει λοιπόν μια παρέμβαση με το πτωλή, μάλλον αυτό από χθες το απόγευμα γίνεται στο ίντερνετ καταιγισμός σχολείων αρνητικών για την εισαγγελέα. Αυτό λοιπόν προκαλεί σε πρώτη φάση την παρέμβαση του κυρίου Κούγια εντός δικαστηρίου. Ο οποίος, κύριος Κούγια, να θυμίσω, είναι και πολιτική αγωγή. Η δεύτερη παρέμβαση είναι από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Βερβεσό, ο οποίος είπε ότι η εισαγγελέα της έδρας προσβάλλει στο σύνολό του το δικηγορικό σώμα και το ρόλο του υπερασπιστή δικηγόρου που αποτελεί, λέει, πυλώνα του νομικού μας πολιτισμού και στο οποίο το δικηγορικό σώμα εννοεί προσδίδει συμπεριφορά αντίθετη προς το θεσμικό του ρόλο. Ζητάει την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ζητάει και την παρέμβαση της Προέδρου του Δικαστηρίου. Και μάλιστα τονίζει ο κύριος Βερβεσός ότι τα όσα ανέφερε μέσα στο δικαστήριο έγιναν καθ' υπέρβαση των καθηκόντων της, καθώς παραβιάζει ευθέως τις διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και του κώδικα των δικηγόρων. Θέλω να θυμίσω ότι η εισαγγελέα ήταν και η ίδια δικηγόρος. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο μετά από λίγο και σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Κλεφτοδήμος. Εκεί υπήρξε ένας πολύ έντονος διάλογος με την πρόεδρο. Διέκοψε το δικαστήριο. Είπε η εισαγγελέας ότι εγώ θα, αν θέλετε, αποχωρώ, δηλαδή βάζω τον εαυτό μου να απέχω. Mm-hmm. Όταν επιστρέψανε, τα πράγματα ηρέμησαν και η εισαγγελέας είπε ότι επικοινώνησε με τον προϊστάμενό της και της είπε όχι, θα είσαι κανονικά στη θέση σου. Ουσιαστικά θες τον εαυτό της, δηλαδή στο να απέχει. Mm-hmm. Τώρα, αυτό εμένα μου δίνει μια εντύπωση. Είναι πολύ έντονες οι αντιδράσεις εδώ στην Αθήνα και όχι μόνο, υπάρχει και ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων όλης της Ελλάδας. Όμως η υπόθεση πρέπει να κλείσει, να βγει απόφαση. Και γι' αυτό και οι συνήγοροι της υπεράσπισης, ενώ είχαν το ένομο δικαίωμα να κάνουν αίτηση εξαίρεσης, γιατί υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να υποθούν κατά το νομικό πλαίσιο το αυστηρό, mm-hmm. Δεν προτίμησαν να μην το κάνουν αυτό και έχει σημασία ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν και αυτοί να φανεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Νομίζω ότι Τέρι δεν θα είναι έκπληξη η απόφαση. Ίσως βγει και αργά σήμερα το βράδυ. Α, μάλιστα. Υπάρχει αυτή η μεγάλη πιθανότητα. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να τραβήξει και κυρίως για τους γονείς αυτής της κοπέλας αυτό το μαρτύριο. Βεβαίως έχουμε και το πρόβλημα του 18μηνου για τον Ροδίτη και τα πρέμβατα τώρα έχουν ηρεμήσει κατά πολύ. Mm. Ο κύριος Κούγιας το πρωί είπε μια πάρα πολύ σωστή φράση, βάζοντας τα πράγματα στο σωστό δρόμο, ότι πρωταγωνιστές σε μια δίκη είναι οι κατηγορούμενοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, και είναι και οι δικαστές και οι ένορκοι οι οποίοι θα πάρουν την απόφαση. Για τις τελευταίες εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το σχέδιο προτάσεων για την επόμενη μέρα και τα μέτρα, τα πρωτόκολλα επανεκκίνησης, ενημέρωσε ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού και 9 από τους 13 περιφερειάρχες κατά την 5η συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τηλεδιάσκεψη. Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στα 5 σημεία του πλήρους επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, ο Υπουργός Τουρισμού μίλησε για τις εξελίξεις όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα μέτρα ενίσχυσης
των επιχειρήσεων σε οικονομικό επίπεδο, τις διπλωματικές ενέργειες με τη συνεργασία με χώρες όπως το Ισραήλ και η Κύπρος, το σχέδιο μάρκετινγκ, τις προωθητικές ενέργειες με υλικό προς tour operators και αεροπορικές εταιρείες, ώστε να μπει δυνατά η χώρα μας στο παγκόσμιο χάρτη και τις ενέργειες για τον κοινωνικό τουρισμό που εντάσσονται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού. Επιπλέον, ο Υπουργός Τουρισμού ανέλησε την πολιτική της προσέγγισης των μεγάλων αγορών της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες εξαρτώνται πρωταρχικά από τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους και επισήμανε ότι το πλάνο προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τις περιφέρειες για να διαμορφώσουμε τους χάρτες προορισμών. Στόχος μας είναι να ανοίξουν όλες οι περιοχές και να μην υπάρχει αποκλεισμός, υπογράμμισε ο κύριος Θεοχάρης. Προχωράμε σταδιακά στην επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και σημείωσε ότι ήδη έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους περίπου το 1/3 των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αναστολή. Αξιολογώντας τις μετεωρολογικές προβλέψεις για υψηλές θερμοκρασίες, τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλά και την εισήγηση της Επιτροπής των Επιδημιολόγων, αποφασίστηκε το άνοιγμα των 515 οργανωμένων παραλίων της χώρας. Θα υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και θα ελέγχεται η εφαρμογή τους, τόνισε ο κ. Πέτσας. Ήδη από την περασμένη Δευτέρα επαναλειτουργούν πολλά από τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου, καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους περίπου το 1/3 των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αναστολή. Επέστρεψαν ταυτόχρονα στα θρανία τους οι μαθητές της 3ης Λυκείου και συνεχίζουν κάτω από τις νέες συνθήκες τα μαθήματα. Από αυτό το Σάββατο, αξιολογώντας τις μετεωρολογικές προβλέψεις για υψηλές θερμοκρασίες, τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλά και την εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, προχωρούμε στο άνοιγμα των 515 οργανωμένων παραλίων της χώρας. Θα υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και θα ελέγχεται η εφαρμογή τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό τεστ που πρέπει να περάσουμε με επιτυχία. Όλος ο κόσμος παρακολουθεί την Ελλάδα, γιατί μέχρι σήμερα έχει επιδείξει υποδειγματική αντιμετώπιση της πανδημίας. Τώρα καλούμαστε να δείξουμε ότι με κανόνες και ωριμότητα μπορούμε και αυτό το καλοκαίρι να απολαύσουμε τις ομορφιές της πατρίδας μας με ασφάλεια. Αυτό θα είναι το καλύτερο διαβατήριο για την επανεκκίνηση όχι μόνο του εσωτερικού, αλλά κυρίως του εξωτερικού τουρισμού. Ας το σπραγίσουμε λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την Κυριακή ξεκινά η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, καθώς και ιερών μυστηρίων στις εκκλησίες μας με την παρουσία πιστών. Πάντοτε βέβαια, με σεβασμό στις συστάσεις των ειδικών για τον αριθμό των πιστών σε κάθε χώρο και τις αναγκαίες μεταξύ τους αποστάσεις. Από τη Δευτέρα επιτρέπονται οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις, καθώς και οι μετακινήσεις από και προς την Κρήτη. Την ίδια μέρα επανέρχονται στις τάξεις και οι μαθητές της 1ης και 2ης Λυκείου αλλά και των γυμνασίων. Τη Δευτέρα ανοίγουν τα ζωολογικά πάρκα και οι βοτανικοί κήποι, επαναλειτουργούν οι αρχαιολογικοί χώροι, ξεκινούν οι πρόβες και τα κινηματογραφικά γυρίσματα, πάντα με αυστηρούς κανόνες προστασίας. Είναι αυτονόητο και δεν σταματάμε να το υπογραμμίζουμε ότι η πορεία για τη νέα κανονικότητα ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας. Ασυνέπεια και εφησυχασμός μπορεί να προκαλέσουν πισωγύρισμα. Και αυτό θα κόστιζε ακριβά σε όλη την κοινωνία, σε ολόκληρη τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε και σήμερα ότι είναι ξεκάθαρες οι θέσεις σχετικά με τα κουπόνια, όπως διατυπώθηκαν στη χθεσινή παρουσίαση, και πως ο κανονισμός προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή είναι σε ισχύ. Επίσης, επισημάνθηκε ότι όλες οι χώρες έλαβαν επιστολές για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό, χωρίς να δοθεί συνέχεια στα επόμενα βήματα που μπορεί να κάνει η Επιτροπή. Ωστόσο, η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μάργκετ Βετσάγκερ, προειδοποίησε για την αποστολή επιστολών στα κράτη-μέλη να μην παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών. Οι επιστολές αυτές στοχεύουν στην υπενθύμηση των κρατών μελών σχετικά με τους κανόνες και όχι στην έναρξη οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό, όσοι έχουν κάνει κράτηση εισιτηρίου και στον οποίο η πτήση ακυρώνεται από την αεροπορική εταιρεία έχουν τρεις επιλογές σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Νέα κράτηση, κουπόνι ή επιστροφή χρημάτων. Πρόκειται για το βασικότερο ζήτημα που απασχολεί αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχεία σε όλη την Ευρώπη. Τα corona vouchers βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας νομικής σύγκρουσης μεταξύ των Βρυξελών και τουλάχιστον 14 κρατών μελών που θέλουν να σώσουν την τουριστική βιομηχανία τους.
τον έντονο προβληματισμό του για το πώς θα εξελιχθεί φέτος η κατάσταση με τη λειτουργία των παραλίων, εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε εντεταλμένος παραλίων κύριος Θανάσης Θάμος. Για τις παραλίες βρισκόμαστε σε συνεχείς επαφές με τα συναρμόδια Υπουργεία που είναι το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υγείας λόγω της πανδημίας και το Υπουργείο Τουρισμού και περιμένουμε την κοινή υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει τα πάντα. Βέβαια βγήκε ένα δημοσίευμα προχθές που έλεγε ότι οι παραλίες οι οργανωμένες ανοίγουν, αλλά θεωρώ ότι ανοίγουν οι οργανωμένες παραλίες οι οποίες είναι με είσοδο, με τέτοια πράγματα. Για μας δεν έχουμε ακόμα κάτι. Ακόμα και η χθεσινή μας επαφή με το Υπουργείο είμαστε εν αναμονή. Πιστεύουμε όμως ότι σύντομα θα τελειώσει μία πληροφορία η οποία δεν είναι ούτε επίσημη ούτε επιβεβαιωμένη ακόμα. Είναι αυτή που λέει ότι το καθεστώς που ίσχυε μέχρι πέρσι με τις παραλίες, με τις ομπρελάδες δηλαδή, με τα πόστα κλπ, θα ισχύσει και φέτος, επειδή η σεζόν είναι πάρα πολύ μικρή, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Άρα λοιπόν περιμένουμε την υπουργική απόφαση, η οποία θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών πλέον, γιατί μου είπαν ότι είναι έτοιμη, απλά πρέπει να επικυρωθεί και να δούμε τι θα γίνει. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχετε δει όλοι τις όψεις των παραλίων. Έχουμε η παραλία από το Έλλη μέχρι και τις κάτω πέτρες του Μπελβεντέρε. Έχει τελειώσει. Τελειώσαμε το κομμάτι το οποίο βέβαια παραλία δεν είναι, αλλά πηγαίνει κόσμος και κάνει μπάνιο, που είναι εκεί στου Κόβα, το οποίο είχε πάρα πολλά χρόνια να καθαριστεί και αναμοχλεύθηκε και καθαριστήκανε, βγήκανε κλπ. Πολύ σκουπίδι. Τελειώσαμε και το Ζέφυρο. Μάλιστα, χθες που πέρασα να δω τι γίνεται, έτρεξε ο κόσμος να μας δώσει χαρητήρια για τη δουλειά που έγινε. Συνεχίσαμε στο Σανγουίν και παίρνουμε την ανατολική πλευρά και κατόπιν θα έρθουμε προς τη δυτική πλευρά. Αυτό που θέλω να παρατηρήσουμε και πρέπει να τονίσουμε ότι ο Δήμαρχος ήταν πάρα πολύ απαιτητικός στο θέμα των καθαρισμών των παραλίων. Μας έδωσε σαφείς οδηγίες. Δεν ήθελε να γίνεται αυτό που γινόταν πολύ εύκολο, ότι γίνεται ένα μικρό κοσκίνισμα επιφανειακό κλπ. Και με τον πρώτο αέρα βγαίναν τα σκουπίδια πάνω, τσάντες, σκουτιά κλπ. Θα παρατηρήσατε ότι σε κάθε παραλία υπήρχε κάδος απορριμμάτων όπου μαζευτήκαν όλα τα φερτά υλικά, καθαρίστηκαν σε βάθος οι παραλίες και μετά ισοπεδώθηκαν. Αυτή είναι μια εργασία όπου και άνθρωποι μη προσκύμενοι θετικά προς την παράταξή μας και προς εμάς είπαν τα καλύτερα λόγια. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για τον τόπο μας, δεν θέλουμε ούτε, όπως είπα και χθες, ούτε δάφνες ούτε τίποτα, απλά να έχουμε μια καλή εικόνα. Είμαστε σε μια δύσκολα τουριστική περίοδο. Οι τουρίστες που θα έρθουν φέτος είναι παρακαταθήκη για το μέλλον της Ρόδου, γιατί αυτοί θα γυρίσουν και θα πούνε πώς είναι η Ρόδος και πρέπει να δείξουμε το καλύτερο πρόσωπο που έχουμε για το καλό όλο μας. Ξέρουμε ότι όλοι ζούμε από τον τουρισμό και λοιπά. Τώρα κάποιες ανησυχίες που εκφράζουν οι ομπρελάδες από κάποιες κακόβουλες δημοσιεύσεις ή κάποια σχόλια κλπ, ας τα ξεχάσουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει τέτοια πολιτική από τον Δήμο της Ρόδου, ούτε κανένα διώξουμε τίποτα. Απλά θα εφαρμόσουμε τους νόμους όπως πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτό θεωρώ ότι είναι θέμα της αστυνομικής διεύθυνσης και επίσης και της χτηματικής εταιρείας του Δημοσίου, που έχει την ευθύνη, αυτή μετρούν για τις καρέκλες κλπ. Εγώ πιστεύω ότι, θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι συμπολίτες μας, στη δύσκολη αυτή ώρα που περνάμε με τον κορονοϊό, θα δείξουν υπευθυνότητα και σύνεση να εφαρμοστούν τα μέτρα, γιατί ένα κακό δεν είναι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή, είναι όλο για όλο το νησί. Οπότε πρέπει να το δούμε θετικά και να προσπαθήσουμε. Βούληση όλων μας αυτή είναι. Είμαστε σε επαφή αυτή τη στιγμή, ήδη με τις τεχνικές υπηρεσίες προχωρούμε να επισκευάσουμε τα ντους που υπάρχουν, να δούμε για κάποιες καμπίνες, για αλλαγές, για αλαξιέρες κλπ. Και θεωρώ ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα ολοκληρώσουμε αυτή την επίσκεψη. Στο μεγάλη παρέμβαση χρειάζεται το Ζέφυρος, όπου έχουν κάτι, το είδα χθες και ήταν λυπηρό το γεγονός, κάτι παραπήγματα με μπαλέτες και με νάιλον και με τέτοια πράγματα.
άλλοι, και επίσης πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα ντουζ, τα οποία μετά το μεσημέρι πάνε και βάζουν λάστιχα και πλένουν ακόμα και αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά είναι δυστυχώς τα πράγματα που πρέπει να τα δούμε και να συνεργαστούμε όλοι για το καλό της Ρόδου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Αθήνας. Βρέθηκε στην Οδό Ερμού προκειμένου να συνομιλήσει με καταστηματάρχες και πολίτες για την πορεία της αγοράς λίγες ημέρες μετά την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρο Καφούνη, επισκέφθηκε την αγορά στην Οδό Ερμού, την εμπορική καρδιά της Αθήνας, όπως την αποκαλεί ο εμπορικός κόσμος, όπου συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες για την πορεία της αγοράς. Λίγες ημέρες μετά την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής προστασίας. Συνομίλησε με φύλακες στην είσοδο πολλών καταστημάτων, ρώτησε για τον μέγιστο αριθμό πελατών ανάλογα με το ευαδόν κάθε χώρου και σημείωσε την τήρηση των αποστάσεων στα ταμεία. Ο Πρωθυπουργός σταμάτησε για λίγα λεπτά στην εκκλησία της Παναγίας Καπνικαρές, όπου άναψε ένα κερί, ενώ ευχαρίστησε τους άνδρες της αστυνομίας, οι οποίοι φροντίζουν για την ασφάλεια της περιοχής. Συνομιλώντας με αστυνομικούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, διαπίστωσε ότι ο εξοπλισμός τους είναι καινούριος, επισήμανε ότι η κυβέρνηση μερίμνησε ειδικά για την απόκτηση αλεξίσφαιρων γυλαίκων και συζήτησε μαζί τους για τα επιχειρησιακά καθήκοντά τους. Την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες και εργαζόμενους για τα προβλήματα και την προσαρμογή τους, περνώντας από την πρώτη φάση της πανδημίας στη δεύτερη, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος από το πρωί έκανε χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, συνοδευόμενος από τους Πάνο Σκουρλέτη, Νίκο Παπά, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χριστόφορο Βαρνερδάκη, τον έντονο προβληματισμό τους για το αν θα μπορέσουν να επιβιώσουν κατά την επικείμενη οικονομική ύφεση και την απογοήτευσή τους για τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης εξέφρασαν ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της εστίασης στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά από βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και συνομιλία με καταστηματάρχες και εργαζόμενους συναντήθηκε με ανθρώπους από τον χώρο της εστίασης. Κατά τη συνάντηση το μεσημέρι της Πέμπτης, σε κλειστό λόγο περιοριστικών μέτρων μπαρ στη ΣΤΟΑ Οδού Βουλής, περιέγραψαν στον Αλέξη Τσίπρα την κατάσταση την οποία βιώνουν με ιδιαίτερα μελανά χρώματα. «Δεν ξέρουμε αν θα ανοίξουμε και όταν θα ανοίξουμε δεν ξέρουμε αν θα επιβιώσουμε», σημείωσαν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα την έλλειψη κυβερνητικού σχεδίου για την επόμενη ημέρα. Στα 2.770 ανέρχονται τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς καταγράφηκαν 10 νέα, όπως ανακοίνωσε ο λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσιόδρας, 24 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ διασωληνωμένοι, ενώ 90 έχουν εξέλθει από την εντατική θεραπεία. Ο κύριος Τσιόδρας ανακοίνωσε ένα νέο θάνατο από τον κορονοϊό στην Ελλάδα και πλέον το σύνολο των νεκρών στη χώρα μας ανέρχεται σε 156. Σχετικά με ανακοινώσεις από αξιωματούχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πως ο ιός μπορεί να μην φύγει ποτέ από τη ζωή μας, θα ήθελα να τοποθετηθώ. Όταν ένας ιός όπως αυτός εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα και δεν υπάρχει γενικά ανοσία στον πληθυσμό, ούτε αποτελεσματικό προς το παρόν εμβόλιο, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις για πόσο καιρό θα κυκλοφορεί ο ιός. Ακόμα μαθαίνουμε για την πλήρη κλινική. Το πλήρες κλινικό εύρος των εκδηλώσεών του, πέραν της τυπικής πνευμονίας, δηλαδή καρδιακές επιπλοκές, νεφρολογικές επιπλοκές, θρομβώσεις, νευρολογικές εκδηλώσεις, πολύ σπάνια σοβαρά φλεγμονώδεις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού, που εμφανίζονται ευτυχώς εξαιρετικά σπάνια και όταν υπάρχει εκτός ελέγχου κυκλοφορία, ακόμα και σε παιδιά. Άρα, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο να τον περιορίσουμε, να τον αντιμετωπίσουμε. Το ότι η Ελλάδα περιόρισε την κυκλοφορία του ιού, πως όλοι μαζί δεν τον αφήσαμε να κάνει τη δικιά του ανεξέλεγκτη διαδρομή, δεν σημαίνει πως τον εξαφανίσαμε. Ο ιός θα συνεχίσει να κυκλοφορεί, ίσως ακόμη και μετά την ανακάλυψη ενός επιτυχημένου εμβολίου, όπως παραδείγματος χάρη κάνουν οι ιοί της γρίπης. Για την λαρά έχουμε επιτυχημένα εμβόλια και όμως δεν έχει εξαφανιστεί ακόμα εντελώς και λόγω της δυσπιστίας, λόγω των fake news για τα εμβόλια. Όπως είπαν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η διαδικασία για μαζικό εμβολιασμό των πληθυσμών της γης έναντι του κορονοϊού μοιάζει σαν αποστολή για το φεγγάρι. Έχει εξαιρετικά
δύσκολη διαδικασία και σημαντικές λεπτομέρειες, ακόμα και για την παραγωγή και κατανομή των δόσεων όταν έχουμε ένα εμβόλιο. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να γίνει αυτός ο ιός άλλος ένας ενδημικός ιός. Τι σημαίνει ενδημικός? Με απλά λόγια σημαίνει πως θα κυκλοφορεί για αρκετό καιρό ανάμεσά μας, χωρίς να χρειάζεται να εισαχθεί από κάποια άλλη χώρα ή περιοχή, χωρίς ποτέ να φτάνει στο μηδέν όλη αυτή την περίοδο. Αυτό συμβαίνει και με άλλους αναπνευστικούς ιούς. Είναι σε όλους μας γνωστό πως κάποιοι ιοί που προξενούν κάθε χρόνο το κοινό κρυολόγημα είναι ενδημικοί. Κάθε χρόνο προκαλούν κρούσματα ίωσης αλλά και σοβαρής πνευμονίας. Νομίζω αυτή η αναφορά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προέκυψε από τρία σημαντικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Πρώτον, την εμφάνιση ψευδών ειδήσεων πως τελειώσαμε. Αυτό ήταν όλο. Και άλλα που θεωρώ πως αδικούν την επιστημονική λογική. Το δεύτερο, που πηγάζει από το πρώτο, συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν στη στρατηγική που συστήνει όλος ο επιστημονικός κόσμος αναδεικνύονται. Συμπεριφορές μαζικών συναθρήσεων και πλήρους αγνόησης των μέτρων υγιεινής. Το τρίτο, που πηγάζει από τα δύο πρώτα και νομίζω οδήγησε και σε αντίστοιχες ανακοινώσεις του ΠΟΗ, αφορά την εμφάνιση νέων επιδημικών εξάρσεων της νόσου σε πολλές διαφορετικές χώρες, την ώρα που όλοι προσπαθούν σιγά σιγά να επανέλθουν σε μια μερική κανονικότητα και να αποφύγουν ένα δεύτερο κύμα. Στο Γουχάν θα κάνουν μαζικούς επανελέγχους λόγω εμφάνισης 6 κρουσμάτων. Στην Ιταλία είχαν αντίστοιχα μεγάλη αύξηση σε κάποιες από τις αρχικά πληγήσεις περιοχές εντός μιας εβδομάδας από την άρση των μέτρων. Στον Λίβανο οι αρχές ξαναέβαλαν τη χώρα σε lockdown για 4 μέρες. Από εχθές το βράδυ, μετά από μια σημαντική αύξηση στον αριθμό κρουσμάτων και όταν διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μικρή συμμόρφωση με τα μέτρα της φυσικής απόστασης. Στο Πακιστάν το ίδιο. Η Ινδία αρχίζει να ζει ένα εφιάλτη στη Βομβάη. Η Σουηδία, μια χώρα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό, έχει μια πιο ήπια προσέγγιση, αλλά και 3.529 νεκρούς. Θα αντέχαμε να είχαμε 147 νεκρούς σε μια ημέρα, όπως οι φίλοι Σουηδοί εχθές? Η Τανζανία δεν κάνει πια αναφορές για τον ιό και έγινε σημαντική σύσταση χθες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν τα λέω αυτά για να δημιουργήσω απαισιοδοξία. Νομίζω χρησιμεύουν σε όλους μας σαν ένα κίνητρο για επαγρύπνηση. Ιδιαίτερα μετά από μια ήπια πορεία του ιού στη χώρα μας, η οποία όμως ταυτόχρονα δεν συνοδεύεται από σημαντικά ποσοστά ανοσίας. Στην πατρίδα μας, εκτιμάται με τα έως τώρα δεδομένα πως μικρός αριθμός ατόμων έχουν νοσήσει από τον ιό, ίσως λιγότερο και από το 0,5% του πληθυσμού. Περισσότερα δεδομένα που θα πιστοποιήσουν αυτή την πορεία είναι απαραίτητα. Γι' αυτό το λόγο, ήδη προγραμματίζεται και έχει ξεκινήσει η διαδικασία διεξαγωγής 4 μελετών. Ευελπιστούμε σύντομα να έχουμε αποτελέσματα και να σας τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες ή και εβδομάδες. Πρώτον, προοπτική πληθυσμιακή μελέτη αντισωμάτων στην Ελλάδα με συγκεκριμένα επιδημιολογικά κριτήρια να εξεταστεί το ποσοστό των ανθρώπων που πέρασαν την νόσο και εμφάνισαν αντισώματα. Βέβαια, η ποικιλομορφία της γεωγραφίας μας και της πορείας επιδημίας στη χώρα μπορεί να δείξει διαφορές σε κάποιες περιοχές. Λίγο παραπάνω κάποιες περιοχές, λίγο παρακάτω κάποιες άλλες. Δεύτερον, οροεπιδημιολογική μελέτη, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και του Υπουργείου Υγείας, όπου ελέγχεται ένας σημαντικός αριθμός δειγμάτων, τουλάχιστον 10.000 από αιμοδότες. Σύντομα θα έχουμε μια πρώτη ιδέα για την ανοσία και αργότερα προοπτικά δεδομένα από έναν σημαντικό υγιή πληθυσμό όπως οι αιμοδότες μας. Ένα πληθυσμό που καλύπτει εύρος ηλικιών από 18 έως 65 έτη. Σας θυμίζω πως 70% των περιπτώσεων της νόσου από το νέο κορονοϊό αφορά ακριβώς αυτές τις ηλικίες. Τρίτον, επαναλαμβανόμενη οροεπιδημιολογική μελέτη από εναπομείναντες ορούς. Αυτή έχει ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου τη συλλογή δειγμάτων, συντονίζεται από την Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και άλλα πανεπιστήμια. Το αρχείο αποτελείται ήδη από 5.000 δείγματα, τα οποία θα αναλυθούν την επόμενη εβδομάδα. Τέταρτον, στην περιφέρεια Κρήτης ξεκινά την επόμενη εβδομάδα πληθυσμιακή οροεπιδημιολογική μελέτη για τον κορονοϊό. Η μελέτη είναι πρόταση μιας ερευνητικής ομάδας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, η οποία υποστηρίζεται από την περιφέρεια της Κρήτης και θα διεξαχθεί με την στήριξη της διοίκησης της 7ης ΥΠΕ, των Ιατρικών Συλλόγων και άλλων κοινωνικών φορέων του νησιού. Παρόμοιες μελέτες ανακοινώθηκαν τις τελευταίες μέρες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Οι μελέτες της Ισπανίας μιλούν ακριβώς όπως αυτό που θα προβλέπω πριν από λίγο για την Ελλάδα, για διαφορετική πορεία σε κάποιες περιοχές σε σχέση με άλλες. Η Μαδρίτη, για παράδειγμα, έχει 11%, τα Κανάρια νησιά 2%. Στη μελέτη της Ισπανίας διαπιστώθηκε υποδιάγνωση της νόσου κατά 10 φορές.
αλλά δυστυχώς ακόμη χαμηλά επίπεδα ανοσίας, γύρω στο 5%. Και υπολογίστηκε ένας κίνδυνος θανάτου γύρω στο 1 με 1,2%. Πολύ παραπάνω από τη γρήπη και υψηλότερο από αυτόν που έως τώρα υπολογίζεται να είναι. Χαρακτηριστικό της Ισπανικής μελέτης ήταν πως τα παιδιά ενός ως 4 ετών 2,2% μόνο ήταν θετικό, ενώ στα παιδιά ηλικίας 5 ως 9 ετών μόλις το 3%. Στο μέλλον σκεφτόμαστε και ειδικές κατηγορίες πληθυσμού που θα θέλαμε να δούμε την εξάπλωση της νόσου με τις μελέτες αντισωμάτων, όπου κάποιες υπηρεσίες μπορεί να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά προσβολής. Για παράδειγμα, οι υγειονομικοί μας, οι επαγγελματίες υγείας, που είναι και παραμένουν στην πρώτη γραμμή, αναμένεται να έχουν υψηλότερα ποσοστά. Θα το δούμε όμως αυτό. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει κάποιον έλεγχο. Ξέρει πώς να αντιμετωπίσει, αντέξει την επιδημία πιο οργανωμένα. Ακόμα και μέσα στις αβεβαιότητες που έχουμε τονίσει πολλές φορές. Ακόμα και την ψυχολογική αναστάτωση που έχει προκαλέσει όλους μας. Είναι σημαντικό, όσο ο ιός συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, εμείς να τον κρατούμε σε έλεγχο. Αυτή τη στιγμή τα μέτρα υγιεινής και απόστασης έχουν τον κύριο λόγο. Πρέπει να συνεχίσουμε σαν υπεύθυνοι πολίτες, με υπερβολική προσοχή σε αυτά ακριβώς τα μέτρα, να έχουμε τον έλεγχο του ιού στα χέρια μας, με τη σωστή μας συμπεριφορά, με πολύ απλούς κανόνες. Με τα έως τώρα δεδομένα, θα παλεύουμε για αρκετό καιρό ακόμη. Σας ευχαριστώ. Παίρνοντας τον λόγο, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε πως από τις 18 Μαΐου θα επιτρέπεται η μετακίνηση πολιτών μεταξύ νομών αλλά και προς την Εύβοια μόνον οδικός. Ο κύριος Χαρδαλιάς τόνισε πως το πρωί του Σαββάτου ανοίγουν οι οργανωμένες παραλίες και έστειλε αυστηρό μήνυμα στους πολίτες αλλά και στους υπεύθυνους, τονίζοντας ότι τα πρόστιμα θα είναι πολύ τσουχτερά για τους παραβάτες που δεν τηρούν τα μέτρα. Με προσεκτικά βήματα συνεχίζουμε τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, αφού ο ιός είναι εδώ και κυκλοφορεί ανάμεσά μας, προχωράμε στη νέα μας καθημερινότητα. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου επιτρέπονται, όπως γνωρίζετε, οι μετακινήσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Επιτρέπεται δηλαδή η μετακίνηση πολιτών σε όλη την Ελλάδα μεταξύ νομών και περιφερειακών ενωτήτων. Επειδή υπάρχουν σχετικά ερωτήματα, να διευκρινίσουμε ότι επιτρέπεται και η μετακίνηση στην Εύβοια. Η Λευκάδα, η Ελαφώνησος ορίζονται ως νησιωτικοί προορισμοί. Ως εκ τούτου, η μετακίνηση σε αυτούς τους προορισμούς, όπως και στα υπόλοιπα νησιά, θα επιτραπεί αν όλα πάνε καλά, και το τονίζουμε εφόσον το επιτρέψουν τα δεδομένα, από τις 25 Μαΐου. Επίσης, τη Δευτέρα ανοίγουν τα ζωολογικά πάρκα και βοτανικοί κήποι, επαναλειτουργούν οι αρχαιολογικοί χώροι, ξεκινούν οι πρόβες και τα κινηματογραφικά γυρίσματα, πάντα με αυστηρούς κανόνες προστασίας. Σχετικά με τους χώρους λατρείας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τι ισχύει από αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών και μυστηρίων με τη συμμετοχή πιστών για όλες τις θρησκευτικές κοινότητες. Ο αριθμός πιστών που μπορεί να συμμετέχει καθορίζεται από την αναλογία ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά με απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Για τους χώρους λατρείας που είναι άνω των 500 τετραγωνικών, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 50 πιστοί. Δηλαδή, ένας χώρος λατρείας επιφάνειας 300 τετραγωνικών μπορεί να δεχτεί ως 30 πιστούς, ενώ ένας χώρος λατρείας επιφάνειας 500, 800 ή 1000 ή 1500 τετραγωνικών μπορεί να δεχτεί ως 50 άτομα. Και στην περίπτωση των χώρων λατρείας υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση αντισηπτικού. Αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση λειτουργιών σε υπαίθριους χώρους ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί δημοσίων υπαίθριων συναντήσεων. Οι παραπάνω κανόνες αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, ισχύουν για τους χώρους λατρείας όλων των θρησκειών και όλων των δογμάτων. Επίσης, από αυτό το Σάββατο, 16 Μαΐου, με βάση μετεωρολογικές προβλέψεις, τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, αποφασίστηκε να ανοίξουν οι 515 οργανωμένες παραλίες που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Η λειτουργία των οργανωμένων παραλίων, οι οποίες ανοίγουν στις 8 το πρωί του Σαββάτου, υπόκειται σε λεπτομερείς κανόνες και όρους. Πιο συγκεκριμένα, σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες, ο μέγιστος αριθμός λουόμενων είναι τα 40 άτομα ανά 1000 τετραγωνικά, ανά στρέμμα, και είναι υποχρεωτική καταγραφή του αριθμού των παρευρισκομένων. Όσον αφορά στην απόσταση ανάμεσα στις ομπρέλες, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξώνων των ομπρελών ορίζονται στα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και η ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου των δύο ομπρελών.
Σχετικά με τις ξαπλώστες, επιτρέπονται μέχρι 2 ξαπλώστες ανά ομπρέλα, με εξαίρεση της οικογένειας Μανίλικα Τέκνα. Επιπλέον, 2 ξαπλώστες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες πρέπει να απέχουν η μία από την άλλη τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Ήτη, Κηλικία, αναψυκτήρια, καφέ, μπαρ, λειτουργούν αποκλειστικά με διάθεση προϊόντων σε πακέτο take away. Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η παρασκευή τους στο χώρο. Επίσης, απαγορεύεται η διάθεση και πώληση αλκοολούχων ποτών. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο λειτουργίας του καταστήματος. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν ορίζεται στο 1,5 μέτρο, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας από τους εργαζομένους. Στα σημεία αυτά, απαγορεύεται το delivery. Σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής, το προσωπικό των οργανωμένων παραλίων υποχρεούται να απολυμαίνει τις ξαπλώστρες, καρέκλες, μετά από κάθε πελάτη, ενώ στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουόμενου. Το προσωπικό υποχρεούται επίσης να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αναρτώντας σχετικό πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου. Τέλος, απαγορεύεται η ομαδική άθληση με σωματική επαφή. Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο στις παραλίες να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται απαρέγκλιτα όλοι οι κανόνες υγιεινής. Απευθύνω έκκληση στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές των ανωτέρων επιχειρήσεων για πιστή εφαρμογή των κανόνων. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο της προσπάθειάς μας που επιβάλλεται να περάσουμε επιτυχία. Γι' αυτό τα μέτρα θα περιφρουρηθούν και θα ελεγχθούν με αυστηρότητα και τα πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης θα είναι εξίσου αυστηρές. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη παράβαση το πρόστιμο θα είναι από 5.000 έως 20.000 ευρώ αναλόγως των τετραγωνικών μέτρων και η λειτουργία της επιχείρησης θα αναστέλλεται για 30 ημέρες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, τόσο το πρόστιμο όσο και το διάστημα για το οποίο θα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης θα τριπλασιάζεται, δηλαδή η επιχείρηση θα κλείνει για 90 ημέρες. Εάν κάποιοι δεν είναι έτοιμοι να ανοίξουν εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα στο σύνολό τους, ας μην βιαστούν και ας μην ρισκάρουν. Καμία έκπτωση δεν θα γίνει εις βάρος της δημόσιας υγείας. Καμία έκπτωση εις βάρος της προσπάθειάς μας. Καμία έκπτωση εις βάρος των επόμενων φάσεων του σχεδίου μας. Επίσης, σας ενημερώνω ότι αύριο θα ανακοινωθούν οι κανόνες για τις εσωτερικές μετακινήσεις, ακτοπλοϊκές, θαλάσσιες και οδικές, με βάση τις εισηγήσεις που γίνονται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Ενός λεπτού σιγή τήρησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Δημήτρη Κρεμαστινού, που έφυγε από την ζωή πριν λίγες μέρες. Με θλίψη όλοι αποχαιρετούμε τον συνάδελφο. Ήταν διακεκριμένος επιστήμονας, ευγενής, ευπατρίδης και τίμησε την Ελλάδα για την πολιτική. Με το πέρασμά του από τη Βουλή, τόνισε ο παριστάμενος Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα, ο προεδρεύων του σώματος Νικήτας Κακλαμάνης έκανε γνωστό ότι η Βουλή χορήγησε προς τιμήν του Δημήτρη Κρεμαστινού 1.000.000 ευρώ στο Σωματείο Δωδεκανησιακή Μέλισσα, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθειά του για την χορήγηση υποτροφιών σε άπορα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στον ΕΚ, λοιπόν, το Δωδεκανήσιο Πολιτικό αναφέρθηκε με θερμά λόγια και ο βουλευτής του Κινάλ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση Αιγαίου και στον Τέρι Χατζιωάννου, ο τομεάρχης οικονομίας και επενδύσεων του κινήματος αλλαγής, με αφορμή τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανεκκίνηση του τουρισμού, τόνισε την αδράνεια των Ευρωπαίων αλλά και της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σε αυτό το πεδίο. Από τη Βουλή που σήμερα ήταν και φορτισμένη η συνεδρίαση, γιατί η Εθνική Αντιπροσωπεία απέτησε φόρο τιμής στον Δημήτρη Κρεμαστινό, μια σπουδαία προσωπικότητα της ιατρικής, της πανεπιστημιακής κοινότητας, της χώρας βεβαίως, αλλά και της πολιτικής και του Κοινοβουλίου. Ο Δημήτρης Κρεμαστινός, θέλω απλώς να υπενθυμίσω ότι πέρα από υπουργός και βουλευτής για πάρα πολλά χρόνια, ήταν και την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο και αντιπρόεδρος της Βουλής. Άρα η Βουλή είχε πάρα πολλούς λόγους να τιμήσει με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στην μνήμη ενός σπουδαίου Έλληνα που η μεγάλη του αγάπη τα Δωδεκάνησα ήταν πάντα και φρόντιζε σε όλες τις παρεμβάσεις του να θυμίζει και την τοποκαταγωγή του αλλά και την ιδιαίτερη αγάπη του για τα Δωδεκάνησα που με τόσο πάθος πάντα υπερασπιζόταν.
Πολύ καλά πράτετε και κάτι αναφορά στον Δημήτρη Ακρεμαστενό. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο παρακαλώ από την οικονομία, με αφορμή και από τον τουρισμό, που νομίζω ότι ενδιαφέρει όλα τα νησιά μας. Τα τόσο του ΑΕΠ των νησιών έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Να σας ρωτήσω, κύριε Βουλευτά, καταρχήν, πώς είδατε τις ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι περιμένετε να πράξει και δική μας η χώρα. Ένα πρώτο σχόλιο. Νομίζω ότι δεν ήταν αναμενόμενες οι ανακοινώσεις. Δεν διευκολύνουν την έλευση τουριστικών ρευμάτων στη χώρα μας και κυρίως δεν διευκολύνουν τις τουριστικές επιχειρήσεις να ανοίξουν με σοβαρές προοπτικές την ερχόμενη περίοδο. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι πέρα από την αδράνεια των Ευρωπαίων που την παρατηρούμε σε όλους τους τομείς οικονομικής πολιτικής, οι Ευρωπαίοι έχουν πει πάρα πολλά, έχουν κάνει ελάχιστα μέχρι σήμερα και μιλάνε μόνο για δάνεια και όχι για ενισχύσεις και αποζημιώσεις στις χώρες που έχουν πληγεί. Στο κομμάτι του τουρισμού, νομίζω ότι και η κυβέρνηση έχει δείξει μειωμένα αντανακλαστικά. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα έπρεπε ήδη να έχει δρομολογήσει το πρόγραμμα ενίσχυσης του μισθολογικού κόστους των εργαζομένων στον τουρισμό. Δηλαδή, ένα κομμάτι του μισθού να επιδοτηθεί από το κοινωνικό ταμείο πέρα από το πρόγραμμα SURE, έτσι ώστε οι τουριστικές επιχειρήσεις, όσες τέλος πάντων ανοίξουν, να ξέρουν ότι έχουν τη στήριξη πολιτείας και ένα κομμάτι του μισθολογικού κόστους θα το αναλάβει η πολιτεία. Γιατί ένα ξενοδοχείο που έχει 300 κλίνες, αν με 50 άτομα προσωπικό, αν λειτουργήσει με τα μισά άτομα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ούτε να εξυπηρετήσει την πιθανή προσφορά που θα υπάρχει, αλλά ούτε βεβαίως να έχει μια κερδοφόρα χρονιά. Άρα οι άνθρωποι που μας βλέπουν και ασχολούνται τον τουρισμό θέλουν στήριξη αυτό το κομμάτι και να επαναφέρω αυτό που λέει το κίνημα αλλαγής, κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης, μείωση του ΦΠΑ και στην εστίαση αλλά και στα νησιά, ιδιαίτερα για αυτή την περίοδο. Εμείς μαζί με όλα αυτά θέλω να σας πω ότι προτείναμε και ένα πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού με αρκετά εκατομμύρια χρήστες, με κάποια βάουτσερ, έτσι ώστε να τονωθεί η κίνηση και να μην είναι η φετινή σεζόν μια χαμένη τουριστική σεζόν, γιατί ξέρουμε τις επιπτώσεις. Τα αποτελέσματα της κατάστασης που δημιουργήθηκε στη Ρόδο με τον εγκλεισμό λόγω καραντίνας αρχίζουν να φαίνονται σιγά-σιγά. Και όσο η τοπική κοινωνία προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονικότητα, οι δομές κοινωνικής πρόνοιας βλέπουν τις ανάγκες να αυξάνονται λόγω της οικονομικής κρίσης που επέφερε η κατάσταση με τον κορονοϊό. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, κύριος Γιώργος Τριάντας, προβαίνοντας σε ένα μην απολογισμό και εκτιμήσεις για την μετά καραντίνα εποχή στη Ρόδο. Ναι, πραγματικά ήταν μια πρωτόγνωρη περίοδος και σε κάθε ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά, οπωσδήποτε θα υπάρχει και μια δυσκολία προσαρμογής, μια δυσκολία αντιμετώπισης. Αλλά είμαι ευτυχής γιατί όλες οι δομές ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και προσαρμόστηκαν στις συνθήκες οι οποίες είχαν διαμορφωθεί. Έκαναν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάναμε ένα μικρό επιχειρησιακό σχέδιο, το πώς θα δουλέψουμε, πώς θα κινηθούμε. Είχαμε συμπαράσταση και από πλευράς Δήμου και από πλευράς Υπουργείου όσον αφορά στα μέσα τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας. Αναπτύξαμε τις δομές του βοήθεια στο σπίτι, το συσίτιο, τις άλλες δομές πρόνοιας, το κέντρο κοινότητας, τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που προσπαθήσαμε να φροντίσουμε όσο δυνατόν καλύτερα και όσο επέτρεπαν οι δυνατότητες οι δικές μας. Ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ, κύριος Γιάννης Ιατρίδης, αναφέρθηκε στη λειτουργία των καντινών που βρίσκονται στις παραλίες της Ρόδου, στο πάρκο του Θέρμη που παραμένει σε κρεμότητα και στις εγκαταστάσεις του Προφήτη Λία. Έχουμε καθαρίσει τα πάντα, έχουμε βάλει συνεργεία, πιστεύω να τα είδετε αυτά. Το Θέρμη έχει καθαριστεί βέβαια. Το Θέρμη και αυτό θα ασχοληθώ, όπως και με τις κατασκηνώσεις του Προφήτη Λία. Θα ασχοληθώ αυτές τις μέρες γιατί θα συναντηθώ με τις υπηρεσίες για να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί το Θέρμη είναι ένα κομμάτι που είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Εμείς έχουμε διάθεση να το φτιάξουμε και να ολοκληρωθεί το Θέρμη, αλλά πρέπει να υπάρξει κάποια χρήση. Χωρίς χρήση θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Θα δούμε τι είναι αυτό, χωρίς να επιβαρύνουμε ούτε τις όμορες επιχειρήσεις, αλλά ό,τι κάνουμε εκεί θα είναι με βάση τις αδειοδοτήσεις τις οποίες μπορούμε να πάρουμε. Έτσι. Και για τις κατασκηνώσεις.
Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και εκεί προχωράμε, πιστεύω, στην επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε την εισήγηση όσον αφορά το ιδιοκτησιακό στις κατασκηνώσεις, για να μπει σε μια διαδικασία ολοκλήρωση και να ξέρει ο Δήμος ακριβώς τι ιδιοκτησία έχει. Παράλληλα όμως δουλεύουμε και εξετάζουμε και το ενδεχόμενο, το πώς θα μπορούν αυτές να αναπτυχθούν για να είναι προς όφελος του πολίτη και του Δημοτήτου. Οι πρώτοι φάκελοι έχουν φύγει στο Υπουργείο Τουρισμού και στην Χρηματική Υπηρεσία. Το Υπουργείο Τουρισμού πριν μια εβδομάδα μας έστειλε ένα έγγραφο το οποίο μας ζητάει κάτι συμπληρωματικά στοιχεία. Ήδη πιστεύω ότι σήμερα έχουν τελειώσει, θα τα βγάλουμε, τα έχουμε δηλαδή ετοιμάσει και πιστεύω ότι αύριο ή μεθαύριο θα φύγουν και αυτά στο Υπουργείο Τουρισμού για να βγει η διαπιστωτική πράξη από το Υπουργείο Τουρισμού. Στα προβλήματα υποστελέχωσης του κτηματολογίου της Ρόδου αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι το θέμα του ετέθηκε σε σημερινή συνάντηση με τον βουλευτή Γιάννη Παπά. Ελπίζω σύντομα να βρεθεί λύση, καθώς η λειτουργία του κτηματολογίου είναι σύνθετη, επισήμανε ο κ. Τσιάρα στην τηλεόραση Αιγαίο. Όντως, το θέμα του κτηματολογίου είναι ένα από τα ζητήματα που ήρθε και υπόψη μου από την πρώτη στιγμή, τόσο από τον Υφυπουργό όσο και από τους βουλευτές Δωδεκανήσου, που από την πρώτη στιγμή εμφαντικά μου θέσαν ζητήματα τα οποία στην πραγματικότητα δημιουργούσαν μια αποδεκτή εικόνα για την συνολική λειτουργία του κτηματολογίου τα τελευταία τα Δωδεκάνησα, ειδικά μάλιστα στη Ρόδο. Σας λέω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει δυστυχώς και μια, θα σας έλεγα, όχι ακριβώς στολή, αλλά μη διευκρινισμένη πραγματικότητα, η οποία αφορά στο μοιρασμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το μεν κτηματολόγιο ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα δε υποθηκοφυλάκια ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ξέρω ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα στη Ρόδο, ότι δεν υπάρχει υποθηκοφυλάκιο, αλλά υπάρχει κτηματολόγιο, το οποίο στην πραγματικότητα λειτουργεί και με την αρμοδιότητα του υποθηκοφυλακίου. Και αυτό είναι μια παλιά πρακτική η οποία γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και ταυτόχρονα από όσο τουλάχιστον γνωρίζω και από όσο τουλάχιστον έχω πληροφορηθεί, δημιουργεί, θα έλεγα, μια πανελλαδική εντός εισαγωγικών πρωτοτυπία σε σχέση με τη Ρόδο. Από εκεί και πέρα, επειδή υπήρχε η προοπτική συνοποίηση του κτηματολογίου με τα υποθηκοφυλάκια στο τέλος του χρόνου, και επειδή δεν είχε γίνει κατάλληλη προετοιμασία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι υποθέτει ένα πολύ μεγάλο χρόνο. Γι' αυτό το λόγο δεν έφτιαξε οριστικές αποφάσεις και δεν κάναμε δραστικές κινήσεις. Και όταν ξαφνικά αυτό το πιο εμφαντική, αν θέλετε, προβολή ενώπιόν μας, ειδικά μετά την παράταση που δόθηκε στο τέλος του χρόνου, πέσαμε σε αυτή την περίοδο του κορονοϊού που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε άλλα μείζωνα ζητήματα προτεραιότητας. Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και γονείς συστρατεύτηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην πλατεία Κύπρου, πραγματοποιώντας μια κινητοποίηση για να φωνάξουν ένα βροντερό όχι στα όσα προωθούνται στο χώρο της εκπαίδευσης με το νέο πολυνομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση. Τα πυρά των εκπαιδευτικών συγκέντρωσε η πρόβλεψη για μετάδοση του μαθήματος μέσω live streaming, αλλά και άλλες ρυθμίσεις όπως η αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, το όριο των 20 μαθητών για τη συγκρότηση τμήματος, η σχολιοποίηση του νηπιαγωγείου, η επαναφορά της διαγωγής και το όριο ηλικίας στα ΕΠΑΛ. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου, εκτιμώντας πως σε καμία περίπτωση δεν αναβαθμίζεται η δημόσια εκπαίδευση για μια αντιμεταρρύθμιση στην εκπαίδευση που προωθεί το Υπουργείο με ιδιαίτερη αρνητικό πρόσημο, κάνει λόγο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κόνη Σύρου με αφορμή την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Σε εφόλης της ύλης ενημέρωση προχώρησε στη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ, κύριος Γιάννης Ιατρίδης. Στην τοποθέτησή του μίλησε για την θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου για την παραχώρηση του πάρκου του Ροδινιού στην ΔΕΡΜΑΕ. Εγώ είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω όπου μπορώ. Το έχω πει και συνεχίζω να το λέω. Εάν η Δημοτική Ενότητα πιστεύει ότι έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και μπορώ να το κάνω, εγώ είμαι διαθέσιμος να δουλέψω. Ήδη αύριο έχω μια συνάντηση το πρωί 9 η ώρα με την αρχαιολογία, γιατί ξέρετε πολύ καλά, έχω κάτσει αυτές τις μέρες και μελέτησα πολύ για το θέμα πώς είναι η χρήση συνολικά του Ροδινιού. Το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε, επειδή είναι και αρχαιολογικός χώρος, έπρεπε να κάνουμε μια συνάντηση με την αρχαιολογία. Αύριο το πρωί, λοιπόν, 9 ώρα έχω ραντεβού και τον κύριο Καρετάκη και την κυρία Μάγκη για να συνδεθούμε, να μου πούν κατευθύνσεις, να μου τι είναι προστατευόμενο, τι είναι αυτό που δεν πρέπει. Ερευνώ παράλληλα και το ιδιοκτησιακό για να δω τα όρια του Ροδινιού που ευρίσκονται. Γιατί ξέρετε ότι για να κάνεις οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει ιδιοκτησία, έτσι. Λοιπόν,
Αναφερόμενος στην κοιλάδα των πεταλούδων, ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ διαβεβαίωσε πως θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα, ενώ σχετικά με τις πηγές καλυθέας, ο κ. Ιατρίδης αποκάλυψε πως δεν έχουν ακυρωθεί πολιτικοί γάμοι, αλλά μεταφέρθηκαν για το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βέβαια, εντάξει, είναι άλλο λόγια να το λες και άλλο να, να έχεις ιδία αντίληψη. Δουλεύουμε ακόμη και σήμερα και θα δουλεύουμε και το μέσο επόμενο διάστημα, γιατί δεν είναι μόνο η κοιλάδα, είναι και περιφερειακά που πρέπει να γίνουν πολλά. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά, πρέπει να σας πω. Και αυτό που εμένα άμεσα με ενδιαφέρει και πρέπει να κυνηγήσουν οι μελέτες οι οποίες καταθέσαμε στο πρόγραμμα 8.3 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ο δρόμος διαφυγής, ο οποίος κοστολογήθηκε, έχουν πάρει τις αντιδοτήσεις όλες, είναι 1.200.000 ευρώ, που αυτό ο δρόμος, αν γίνει, θα αλλάξει όλα τα δεδομένα της κοιλάδας των πεταλούδων. Τα έργα συνεχίζονται και πιστεύω ότι θα είναι μια έκπληξη για όλους όταν θα αποφασίσουν να επισκεφτούν τις πεταλούδες. Ειδική αναφορά έκανε ο εντεταλμένος παραλίων, κύριος Θανάσης Τάμος, στο άνοιγμα των εκκλησιών που θα γίνει την προσεχή Κυριακή με αφορμή και τον Ιερό Ναό στο κημητήριο, ενώ όπως τόνισε, ζητούμενο παραμένει πώς θα γίνει η φύλαξη και η περιφρούρηση του ναού. Έχουμε μιλήσει και με την Ιερά Μητρόπολη Ρόδο. Ο Μητροπολίτης μάλιστα έχει σκοπό να βγάλει και αυτό εγκύκλιο. Το θέμα το βλέπω, δεν το βλέπω και πάρα πολύ εύκολο, διότι παραδείγματος χάρη στο Νιοχώρι που είναι 300 τετραγωνικά μπορεί να μπουν μέχρι 30 άτομα. Ο Ευαγγελισμός που πρέπει να είναι πάνω από 1000 μπορούν να μπουν maximum 50. Γιατί λέει 10 τετραγωνικό, maximum 50 άτομα. Τώρα ποιος θα συμμορφωθεί με αυτές τις προδιαγραφές που έχει βάλει η πολιτεία, δεν ξέρω ακόμα. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι για τον κημητηριακούς ναούς βγάλαμε μία ανακοίνωση ώστε τα μνημόσυνα να τελούνται επί του τάφου και όχι μέσα στην εκκλησία, για να μην μαζεύεται κόσμος, γιατί κάθε μνημόσυνο θα έχει και 5-6 συγγενείς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Αιγαίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12. Έως τότε να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.